Κύριε Φαρμάκη, έχει ανάψει πολύ η συζήτηση το τελευταίο καιρό με την επόμενη μέρα του Πασόκ και βλέπουμε μία εικόνα που αποθαρρύνει και ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους της Πασόκ. Βλέπουμε πισωμαχαιρώματα, βλέπουμε βουλευτές, υπουργούς να διαχωρίζουν τη θέση τους από την ψήφιση του Μνημονίου. Βλέπουμε πολλά τις τελευταίες μέρες. Και όλοι αναρωτιέται πού θα πάει αυτό. Αυτό βέβαια φαίνεται στις δημοσκοπήσεις άμεσα ότι έχει αντίκτυπο στη δύναμη του Πασόκ που έχει φτάσει πέμπτο κόμμα. Πράγματι η εικόνα που δίνει το Πασόκ και κυρίως που έδωσε το Πασόκ κατά την τελευταία ψηφοφορία ήταν απαράδεκτη. Η εικόνα των υπουργών, πρώην υπουργών, να μην ψηφίζουν διατάξεις τις οποίες η κυβέρνηση έχει φέρει και οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για να μπορέσουμε να υπογράψουμε το PSI και την καινούργια δανειακή σύμβαση, δείχνουν μια εικόνα ενός κόμματος που αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο προσπαθεί είναι μόνο να περισσώσει τον εαυτό του. Σήμερα όμως η Ελλάδα πρέπει να σωθεί. Δεν έχει σημασία τι θα κάνουν οι βουλευτές ή οι πρώην υπουργοί. Εκείνο που πρέπει να έχουμε στο στόχο μας είναι η Ελλάδα να μείνει εντός του ευρώ και να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Άρα όλοι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή την τεράστια εθνική προσπάθεια πρέπει να σεβόμαστε τις μεγάλες θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός και δεν μπορεί την ίδια στιγμή που έχουμε ψηφίσει να κοπούν μισθοί και συντάξεις, εννοείται μέσα σε ένα πλαίσιο που απαιτούν οι εταίροι μας, την ίδια στιγμή να μην ψηφίζουμε για να αρθούν προνόμια σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Για μένα ήταν απαράδεκτο αυτό που συνέβη προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από τη δική μας πλευρά, από το ΠΑΣΟΚ, που δεν ψήφισαν συγκεκριμένες διατάξεις, και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που συγκεκριμένοι βουλευτές λιποτάκτησαν την ώρα της ψηφοφορίας και ήταν στο εντευκτήριο της Βουλής. Μιλάμε όμως για ψήφιση διατάξεων που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και ποιες είναι, γιατί δεν μιλάμε για κόψιμο συντάξεων και μισθών, μιλάμε για άλλα θέματα. Έτσι όπως το είπατε, δεν μπορεί όταν έχεις ψηφίσει να κοπούν μισθοί και συντάξεις και έχεις καλέσει τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για σταθεροποίηση της οικονομίας, την ίδια ώρα να θεωρήσω ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα ωράριο των φαρμακείων σε κλειστά πλαίσια, να μην μπορεί δηλαδή ένας φαρμακοποιός να λειτουργήσει το φαρμακείο και πέραν ενός άλλου ωραρίου, οπότε να δώσει και τη δυνατότητα σε ένα νέο φαρμακοποιό να βρει δουλειά. Δεν μπορείς να διατηρείς ακόμα κλειστό το επάγγελμα του δικηγόρου και να θεωρείς ότι ένας δικηγόρος δεν μπορεί να πάει σε μια άλλη πόλη και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις δικηγόρο από την ίδια πόλη ή δεν μπορεί οι δικηγόροι να κάνουν εταιρείες την ίδια στιγμή που μπορεί ένας, δύο δικηγόροι ή τρεις δικηγόροι από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος να ιδρύσουν εταιρεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Δεν μπορεί να αρνείσαι να ψηφίσεις τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες την ίδια ώρα που καλείς τους πολίτες να πληρώσουν μεγάλους φόρους και την ίδια ώρα που όλοι μας έχουμε παραδεχθεί ότι το προηγούμενο διάστημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν συμμετάσχει αναλογικά στους φόρους που έπρεπε να πληρωθούν προς το δημόσιο. Άρα το θεωρώ... Παραδείγματος και τρελαίνεται και λέει ότι άμα δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να το διαλύσουμε το μαγαζί. Άρα το θεωρώ λοιπόν πολύ υποκριτικό να μην ψηφίζεις σε κάποιες τέτοιες διατάξεις. Το θεωρώ πολιτικαντισμό αυτή τη στιγμή να σκέφτεσαι μόνο πώς θα πάρεις κάποιους ψήφους παραπάνω και να μην σκέφτεσαι τη μεγάλη ευθύνη που έχεις απέναντι στους πολίτες που κάνουν θυσία και απέναντι στη χώρα σου. Αυτό που επαναλαμβάνεται το τελευταίο καιρό είναι ότι αυτή η Βουλή δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίζει από την ώρα που είναι φανερό ότι από τους 300 που είναι μέσα πολύ λίγοι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Ή τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα όταν βλέπουμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα δεν ξεπερνάνε το 40%. Εσείς σας βρίσκει, πώς σας βρίσκει αυτή η θέση?
Κοιτάξτε, ζητάνε δηλαδή εκλογές εδώ και τώρα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια μεγάλη πλειοψηφία το 2009 και καλέστηκε να πάρει επάνω του την σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας. Καλέστηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Αυτό μην το ξεχνάμε. Βρήκε ένα βουνό μπροστά του, βρήκε μια φουρτούνα και εκεί έπρεπε να σταθεροποιήσει το καράβι. Το αν μπήκαμε στο μηχανισμό γρήγορα και δεν ίσως η κυβέρνηση εκείνη την ώρα δεν είχε το χρόνο μπροστά της για να δει όλα τα δεδομένα. Είτε υπερέβαλε αυτόν, είτε θεώρησε ότι κάποια πράγματα θα γίνουν πολύ πιο ομαλά. Σε κάθε περίπτωση όμως οδηγηθήκαμε πράγματι σε μια μεγάλη ύφεση. Οδηγηθήκαμε σε παραπάνω θυσίες από ό,τι έπρεπε των Ελλήνων πολιτών. Οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς έφερε τους πολίτες σε απόγνωση. Όμως, μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό έχουμε μια συμφωνία. Έχουμε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους, η οποία μας απαλλάσσει κατά 100 δισεκατομμύρια από το τεράστιο χρέος και μια συμφωνία η οποία τελικά μας δίνει ένα καινούριο δάνειο με το οποίο θα καλύψουμε τις ανάγκες μας μέχρι το 2020. Θα ολοκληρωθεί, κυρία Φαρμένη, το PSI. Ναι, πιστεύω βαθιά ότι θα ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι έχουν τελειώσει σχεδόν οι συνομιλίες, είναι οι τελευταίες διαπραγματεύσεις και αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι προς όφελος των Ελλήνων. Το ζητούμενο είναι το χρέος το 2020 να είναι στο 120% του ΑΕΠ. Είναι ένα δεδομένο το οποίο θα το αξιοποιήσει και θα το αξιολογήσει ανάλογα ο κόσμος των αγορών και είναι εκείνο το οποίο θα μας επιτρέψει και πάλι να βγούμε στις αγορές μετά το 2020. Μέχρι τότε όμως εμείς θα έχουμε καλύψει τις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλά συγχρόνως πρέπει, είναι ευθύνη όλων μας, να έχουμε αλλάξει και την ελληνική οικονομία. Να την έχουμε κάνει τέτοια, ώστε να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να έχει ξανά μια καινούρια παραγωγική και βιώσιμη βάση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα που τέτοια προβλήματα τα έχει ξεπεράσει προ καιρού. Μήπως έρχεται ο καιρός σιγά σιγά, αφού νοικοκυρεύεται το μαγαζί η Ελλάδα, να αρχίσουμε να ακούμε περισσότερες φωνές στο ελληνικό κοινοβούλιο που να μιλάνε για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σήμερα έχει ανάψει και τα καλά η συζήτηση σε όλα τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για ποιο λόγο δεν προχωράμε να ζητήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις? Θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ρίξει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα, έχουν καταλάβει ότι αυτό το πρόγραμμα στο οποίο μας υποχρεώσαν ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ βαρύ και τουλάχιστον δεν έβγαινε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και θέλησαν να καθίσουν στο τραπέζι ξανά και να συζητήσουν την διάσωση της Ελλάδος. Θεωρώ και από την πλευρά μας ότι πρέπει να αναλάβουμε όλες μας τις ευθύνες, γιατί όλοι συνομολογούμε ότι ακόμα και οι υπουργοί οι οποίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση, ότι κάποια πράγματα τα υπογράφαμε μεν, δεσμευόμαστε δε, αλλά ουδέποτε τα υλοποιούσαμε ή τουλάχιστον καθυστερούσαμε πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ξένοι εταίροι μας δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο και δεν είναι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Άρα θεωρώ ότι όσο από την πλευρά μας αναλάβουμε τις ευθύνες μας, πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πούμε καθαρές αλήθειες και βασανιστούμε πάνω σε αυτό, πιστεύω θα λυτρωθούμε και θα δώσουμε και την ελπίδα για την επόμενη μέρα στους Έλληνες πολίτες. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει πει ότι δεν το διεκδικεί. Δεν ξέρω ακριβώς το θέμα που βρίσκεται και ο προηγούμενος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είπε ότι συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση και συμμετέχει και στην διεκδίκηση αυτή. Πάντως, άλλες φορές έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Ακόμα ναι, και Ιουγκοσλαβία επιτήτου. Ναι, πιστεύω ότι και εμείς, δεν ξέρω τα νομικά δεδομένα, πιστεύω ότι και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτές τις αποζημιώσεις. Γιατί αυτά που έπαθε η Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματικά ήταν συνταρακτικά. Μας άφησαν τεράστιες πληγές που θεωρώ ότι και σήμερα ακόμα μας πονούν.